Εν αναμονή της απόφασης της Βουλής, κυρίες και κύριοι, για την άρση ή μη της ασυλίας του Παύλου Πολάκη, πάμε να συναντήσουμε την Στέλλα Παπαμιχαήλ. Λίνα, είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα η ψηφοφορία και η καταμέτρηση ψήφων, προκειμένου η ολομέλεια της Βουλής να αποφασίσει για την άρση ή μη της ασυλίας του Παύλου Πολάκη. Αφορά μήνυση που είχε καταθέσει εναντίον του ο διοικητής Τραπέζης Ελλάδος, ο Γιάννης Τουρνάρας, για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμιση, με αφορμή ανάρτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στο Facebook, που μεταξύ άλλων αποκαλούσε το διοικητή ελεϊνό και τρισάθλιο. Να θυμίσω ότι η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Διοντολογίας είχε κατά πλειοψηφία εισηγηθεί υπέρ της άρσης ασυλίας του κυρίου Πολάκη. Πριν από λίγο, ωστόσο, στην τοποθέτησή του, ο κύριος Πολάκης είπε ότι δεν θα πρέπει να αρθεί η ασυλία του, καθώς το σχόλιο του κατά του κυρίου Στουρνάρα αφορούσε τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα, με αφορμή κίνηση του κυρίου Στουρνάρα, σύμφωνα με τον κύριο Πολάκη, να μην ελέγξει η Τράπεζα της Ελλάδας άλλη τράπεζα για δάνεια τα οποία χορηγούσε η ίδια. Επίσης, είπε ο κύριος Πολάκης ότι αν εκείνος ξεκινούσε αγωγή μηνύσεων κατά του κυρίου Γεωργιάδη για όσα έχει πει εναντίον του ο Υπουργός Ανάπτυξης, τότε θα έπρεπε ο κύριος Γεωργιάδης να πιάσει στασίδι στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Σε Λίνα, ευχαριστώ πολύ. Αναμένοντας την απόφαση, να δούμε τη δήλωση του κυρίου Πολάκη. Δεν φοβάμαι κανέναν κύριο Στουρνάρα. Το έχω αποδείξει και θα το ξαναποδείξω. Ψηφίστε ό,τι θέλετε. Η αλήθεια είναι αυτή που είπα. Και ό,τι και να κάνετε, και όσο και να προσπαθούν αυτοί που τους έβγαλα στη φόρα τα προηγούμενα χρόνια να εκδικηθούν, ούτε τη σημαία υποστέλουμε, ούτε το κεφάλι στίβου σκύβουμε. Την καινούργια κοινωνική συμμαχία τη ξαναφτιάχνουμε. Μάλιστα. Και μετά από πολύ λίγο καιρό τα πράγματα στη χώρα μας θα αναλλιώσουν.